Καλησπέρα από εμένα και το τηλεοπτικό V Magazine. Το θέμα σήμερα είναι ελεύθερο και είναι το μουσείο. Ξεκινάμε με ένα εμπνευσμένο fashion show, άξιο να μπει σε μουσείο, να φορεθεί δεν ξέρω. Κάνουμε μια παράκαμψη στη Θεσσαλονίκη και βλέπουμε Άμλετ από το Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου και κλείνουμε με after party στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης γιατί μπορούμε. Μεγάλη βόλτα σημερινή. Από τον πρώιμο Πικάσο στον Πικάσο του κυβισμού και τον Πικάσο του κολάζ, εμπνεύστηκε ο ανατρεπτικός σχεδιαστής μόδας Τζέρεμι Σκοτ για τη σεζόν άνοιξη-καλοκαίρι 2020 του ιταλικού οίκου μόδας Μοσκίνο, η οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια της εβδομάδας μόδας στο Μιλάνο. Πηγή έμπνευσης ήταν και οι διάφορες μούσες του διάσημου καλλιτέχνη, εξού και το fashion show συνοδευόταν από τη φράση «Οι μούσες εμπνέουν τους καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνες εμπνέουν τον κόσμο». Καλά τα λέει. Η νέα συλλογή ρούχων για την ερχόμενη θερινή σεζόν χαρακτηρίζεται από την πολύχρωμη και μαξιμαλιστική οπτική του Σκοτ, γεγονός που δεν εξέπλησε κανέναν. Εδώ τις έχει ντύσει μπομπ σφουγγαράκι και καραμέλες, αυτό θα μας πειράξει τώρα. Ο Σκοτ παρουσίασε στην πασαρέλα μια σειρά από δημιουργίες με αναφορές στα πιο γνωστά έργα ζωγραφικής και όχι μόνο του Πικάσο, όπου μοντέλα συμπεριλαμβανομένων των Μπέλα Χαντίρ και Κάγια Γκέμπερ φόρεσαν το κορίτσι μπροστά στον καθρέφτη και το αρλεκίνο σαν δυστύχος, ενώ άλλα ήταν ντυμένα κιθάρες. Το βραβευμένο πρόγραμμα National Theatre Live, που μεταδίδει σε 2.000 αίθουσες όλου του κόσμου τις σημαντικότερες παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου της Μεγάλης Βρετανίας, γιορτάζει την 10η επέτειό του, προβάλλοντας σε μαγνητοσκόπηση παραγωγές που ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, θα προβληθεί στην οθόνη του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ένα από τα κορυφαία έργα του παγκόσμιου θεατρικού ρεπερτορίου, ο Άμλετ του William Shakespeare. Πρωταγωνιστεί ο εξαιρετικός Βρετανός ηθοποιός Benedict Cumberbatch, ο οποίος έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων με τις σπουδαιότερες διακρίσεις, όπως το θεατρικό βραβείο Laurence Olivier και το τηλεοπτικό Emmy, ενώ έχει και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η παραγωγή αυτή, που μέσω του NT Live είδαν πάνω από 750.000 θεατές σε όλο τον κόσμο, θα προβληθεί για μια τελευταία φορά σε θέατρα και κινηματογράφους στην Ελλάδα και θα προβληθεί με ελληνικούς υπότιτλους. Δεν υπάρχει ερώτημα να πάει κανείς ή να μην πάει, να πάει. Τελεία. Λίγο πριν το τέλος της πολυσυζητημένης έκθεσης «Πικάσο και αρχαιότητα, γραμμή και πυλός» στις 20 Οκτωβρίου, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει το Cycladic Late Night. Σήμερα, από τις 9 έως τις 12 το βράδυ, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στην έκθεση με μειωμένο εισιτήριο 5 ευρώ, μουσική και ποτό. Η έκθεση «Πικάσο και αρχαιότητα, γραμμή και πυλός» που έχει φτάσει τους 25.000 επισκέπτες, οργανώθηκε στο πλαίσιο της σειράς εκθέσεων «Θεϊκοί διάλογοι» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και κέρδισε τις εντυπώσεις των επισκεπτών χάρη στο ζωντανό και πρωτότυπο διάλογο ανάμεσα σε έργα του μεγάλου Ισπανού καλλιτέχνη και αρχαιότητες. Μουσική της εγχώριας σκηνής θα παίξουν ζωντανά, παρουσιάζοντας τρία διαφορετικά acts στους χώρους του Μεγάρου Σταθάτου. Παράλληλα, η Γεωργία Καρύδη και Υπάρχει Πρόβλημα Μαλία θα επιλέξουν μουσικές στο Cycladic Café σε ένα DJ set ειδικά για τη βραδιά. Πικάσο και σφινάκια. Η έκθεση «Άγνωστοι προορισμοί» επιστρέφει στην πρώην οικία Ζαρίφη στην Κυψέλη, από όπου ξεκίνησε ο κύκλος των εκθέσεων αυτών το 2017. Αυτή τη φορά, σκοπός της είναι η διαπραγμάτευση ιδεών που σχετίζονται με την έννοια της επανασύνδεσης. Ο Κώστας Πράπογλου μίλησε για την έκθεση αυτή στην κάμερα του V Magazine. Το πρώτο κεφάλαιο της έκθεσης «Άγνωστοι προορισμοί» το 2017 συνέπεσε περίπου ένα χρόνο μετά από την μεταφορά της βάσης μου στο Λονδίνο, από το Λονδίνο στην Αθήνα και εγκαταστάθηκα στην Κυψέλη. Ζώντας εδώ, άρχισα να ανακαλύπτω το αστικό τοπίο της περιοχής και το κτηριακό της απόθεμα και μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να κάνω κάτι σχετικά με αυτό. Οπότε άρχισα να περπατώ στους δρόμους και να ανακαλύπτω τα κτίρια της Κυψέλης και των διαφόρων γειτονιών και έτσι άρχισα να εντοπίζω κάποια κτίρια στα οποία θα ήθελα να κάνω κάποιες εκθέσεις και να τα ενεργοποιήσω. Έτσι λοιπόν εντόπισα το κτίριο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, την πρώην οικία Ζαρίφη,
Στο τρίτο κεφάλαιο της έκθεσης αυτής, που φέρει τίτλο «Επανασύνδεση, μία δεύτερη ευκαιρία», ουσιαστικά διαχειριζόμαστε την έννοια της επανασύνδεσης μέσα από τον όρο, τον ομώνυμο όρο της ολιστικής θεραπείας. Η επανασύνδεση, λοιπόν, σύμφωνα με την ολιστική θεραπεία, προϋποθέτει την επανένταξη της ανθρώπινης ψυχής πίσω στο σώμα, μέσα από τη διαδικασία ισορροπίας και αρμονίας που μπορεί να αποκτήσει, καθώς αυτό διαδοχικά επανέρχεται στο αστικό και κοινωνικό τοπίο. Έτσι, λοιπόν, το κτίριο, όπως ένα ανθρώπινο σώμα, με την ίδια διαδικασία επανασυνδέεται με το γύρο περιβάλλον. Η Κυψέλη του σήμερα ουσιαστικά είναι ένας απόϊχος του παρελθόντος. Σε αυτήν, κάνοντας μία βόλτα, μπορείς να δεις όλα τα κτίρια που χτίστηκαν κιόλας από τη δεκαετία του 1920 και δημιουργήθηκε έτσι ένα τεράστιο κτηριακό απόθεμα με εξαίρετα παραδείγματα αρχιτεκτονικής νεοκλασικής αλλά και μοντερνισμού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων έζησαν και ζουν στην περιοχή αυτή. Φυσικά, η περιοχή έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες λόγω των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων. Παρ' όλα αυτά, διατηρεί την ιδιαιτερότητα που είχε πάντα, συνεχίζει να αποτελεί πόλο έλξης ανθρώπων όχι μόνο από την Ελλάδα ή μόνο από την Αθήνα, αλλά και από το εξωτερικό. Έτσι, έχει δημιουργηθεί ένας πυρήνας, στη δική μου περίπτωση, σύγχρονης τέχνης, με επαγγελματίες του χώρου που έχουν έρθει στην περιοχή από πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού. Η οικία Ζαρίφη είναι ένα κτίριο το οποίο αντιστέκεται στις εξωτερικές αντικσότητες της σύγχρονης εποχής και παρά το γεγονός ότι παρέμεινε κλειστή και ανενεργή για 4 ολόκληρες δεκαετίες, συνεχίζει και υπάρχει, έστω και ως ένας χώρος που ανοίγει μέχρι στιγμής 2 φορές για να φιλοξενήσει μια έκθεση σύγχρονης τέχνης. Παρ' όλα αυτά δεν έχει μετατραπεί σε ένα Airbnb και θα θέλαμε να δούμε πολύ περισσότερα κτίρια που να ακολουθούν αυτό το παράδειγμα και αντί να μετατρέπονται σε ξενοδοχεία ή να πωλούνται σε ξένους επενδυτές, να γίνονται πόλοι έλξης τέχνης και πολιτισμού. Ο θεατής που έρχεται στην έκθεση στην οικία Ζαρίφη αλλά και στους υπόλοιπους χώρους ουσιαστικά καλείται να βιώσει αυτήν την επανασύνδεση μέσα από την οικαστική πράξη των καλλιτεχνών και το οπτικό τους λεξιλόγιο, επανεντάσσοντας τον εαυτό τους όχι μόνο στο εκάστοτε κτίριο αλλά και στο άμεσο αστικό περιβάλλον. Έτσι αποκτά μία εκ νέου αστική συνείδηση και επίσης έχει την ευκαιρία να περιδιαβεί τους δρόμους της Κυψέλης χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πορεία και να βιώσει το αστικό τοπίο αλλά και το ανθρώπινο τοπίο της περιοχής. Έτσι του δίνεται η ευκαιρία να ζήσει στην Κυψέλη ακόμα και αν δεν γνωρίζει καθόλου την περιοχή. Ο Τάσος Ιορδανίδης μιλάει στην κάμερα του Vee Magazine για τον θεατρικό πατέρα, για το μονόλογο «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του», για το γάμο του με τη Θάλια Ματίκα, για τα παιδιά του, αλλά και για όλα όσα έχουν αξία για τον ίδιο και την οικογένειά του. Προσωπικά αισθάνομαι ακραία πατέρας. Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τα παιδιά μου, γύρω από την οικογένειά μου και νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στην αυτή την περιπέτεια που ξεκινάει στο αποθήκη με τον ρόλο του πατέρα. Πολλά κοινά σημεία με τον ήρωα. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που συμβαίνει και πρόκειται για ένα ρόλο και που έχω αγαπήσει πάρα πολύ ήδη αλλά και που έχω σεβαστεί. Εδώ τους συναντάμε μέσα σε μία μέρα όπου τα πράγματα έχουν φτάσει στο πικ τους.
είναι μια ακραία μέρα. Είναι μια μέρα στην οποία θα συμβούν διάφορα πράγματα. Εντάξει, εγώ δεν θα μπορούσα ίσως να είμαι τόσο επιθετικός στα παιδιά μου όσο είναι κάποια στιγμή ο ήρωάς μας εδώ πέρα. Θα προσπαθούσα να εξαντλήσω κάθε περιθώριο. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρουν οι συνθήκες και πώς θα φέρουν οι καταστάσεις. Η πεποίθησή μου είναι ότι αν υπάρχει μια υγιή σκέψη και αν υφίσταται εμπράκτως αυτό το ανιδιοτελές συνέστημα το οποίο έχει η πλειονότητα των γονέων, νομίζω ότι οι ακραίες συμπεριφορές πηγάζουν μόνο από αγάπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ότι η κτητικότητα που υφίσταται κι αυτή ότι υπερτερεί τις ανιδιοτελούς αγάπης. Και νομίζω ότι οι γονείς αυτό που θέλουν και αυτό που τους γεμίζει και αυτό που τους κάνει να αισθάνονται γεμάτοι στη ζωή τους, αφού τους έχει χαριστεί αυτό το μεγάλο δώρο που είναι είτε η μητρότητα είτε η πατρότητα, αυτό το γονεϊκό συνέστημα, νομίζω ότι ξεπερνάει τα πάντα. Εδώ βλέπουμε μια οικογένεια η οποία έχει φθαρεί από την καθημερινότητα, έχει φθαρεί από τα προβλήματα, από τα οικονομικά άγχη. Και εκεί συναντάμε μία αρχιετυπική, ας πούμε, σύγκρουση ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Εκεί εστιάζει το έργο και κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να το συναντήσει κάποιος, ας πούμε, στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αυτή είναι η αναγωγή που έχει κάνει ο Βασίλης, ο Μπισμπίκης. Αλλά σίγουρα βλέπουμε δύο γονείς οι οποίοι μπορεί να ξεχνούν για κάποια στιγμή, ας πούμε, το ανιδιοτελές που αναφέραμε πριν, αλλά και να επικαλούνται μια ακτητικότητα, αν θες, όσον αφορά το παιδί. Στην καθημερινότητά μου, ευτυχώς, δεν το αντιμετωπίζω αυτό. Μπορεί να το αντιμετωπίζω, ας πούμε, σε πολύ, 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 πολύ μικρές δόσεις, αν θες. Είναι μια σκληρή παράσταση. Είναι μια, όπως την έχει χαρακτηρίσει και νομίζω ότι το έχει στείλει και στα δελτία τύπου, ας πούμε, είναι μια κωμική τραγωδία. Η οποία προσκαλεί το θεατή χωρίς κανένα φακό, έτσι, να δει και να καταλάβει και λίγο και το γελίο του πράγματος. Είναι μια παράσταση η οποία είναι κανονική. Είναι, βλέπουμε ένα σπίτι, νομίζω, και αυτός είναι ο στόχος μας. Αλλά βλέπουμε ένα σπίτι σε μια έτσι ακραία συνθήκη, στο πικ της ακραίας συνθήκης. Όπου τα πράγματα πλέον έχουν διωγγωθεί, όπου πλέον και το πιο και το παραμικρό, ας πούμε, παίρνει διάσταση τεράστιου προβλήματος. Νομίζω ότι όπως όλα τα πράγματα, έτσι και το θέατρο εξελίσσεται. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο Βασίλης και αυτό που πρεσβεύει, όπου το ξεκίνησε ουσιαστικά με το «Άνθρωποι και ποντίκια», είναι μια εξέλιξη θεατρική. Στην οποία είχε βάλει μεγάλο λιθαράκι φυσικά και ο Γιάννης ο Οικονομίδης με το Στέλλα Κοιμήσου. Και νομίζω ότι το φιλοθεάμον κοινό είχε ανάγκη μια τέτοια αντιμετώπιση της θεατρικής πράξης. Εγώ από την Τζενεράλε που είχα δει, ας πούμε, το «Άνθρωποι και ποντίκια», είπα ότι όπα, ήρθε το μη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή τώρα είμαστε ίσως στις αρχές αυτού του πράγματος. Και νομίζω ότι το κοινό έχει την ανάγκη όταν πάει να παρακολουθήσει κάτι. Να μπορεί εύκολα να ταυτιστεί και όχι στεκόμενο απέναντι, αλλά δίπλα. Δηλαδή να αισθανθεί, να ψυχαγωγηθεί με τη σωστή έννοια του όρου και να προβληματιστεί. Και να προβληματιστεί δηλαδή για τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζει ο ίδιος αντίστοιχα προβλήματα, αντίστοιχες θεματολογίες. Ό,τι βγάζω επί σκηνής και ό,τι βγάζει ο κάθε υποκριτής επί σκηνής, από κάπου πηγάζει, από κάπου έρχεται. Δεν είμαι αυτός ο χαρακτήρας ο οποίος θα δείτε επί σκηνής. Οι συνθήκες δεν με έχουν φέρει στο να είμαι έτσι, αλλά μπορώ να τον κατανοήσω πλήρως τον ήρωα. Δηλαδή μπορώ να τον δικαιολογήσω, μπορώ να τον καταλάβω, τον κατανοώ. Τώρα, εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχω φτάσει ακόμα σε αυτά τα επίπεδα και ελπίζω να μην φτάσω και ποτέ. Η προηγούμενη γενιά νομίζω ότι ήταν στην οποία ανήκω κι εγώ, αν το πάρουμε χοντρικά, αν το πάμε ανά τετραετία, ας πούμε, που αλλάζουν οι γενιές. Η δική μου γενιά νομίζω ότι μεγάλωσε πολύ πολύ χαϊδεμένη.
Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι μας μεγάλωσαν ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζοριστεί. Δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι τους ήρθαν όλα απλόχερα. Εμείς νομίζω ότι μεγαλώσαμε σχετικά χαϊδεμένοι. Και δεν αντιμετωπίσαμε τόσο πολύ αυτά τα προβλήματα τα οποία θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Ήταν τότε η αλλαγή του ευρώ, Ευρώπη, αυτά, η ιδιωτική τηλεόραση, τα πάντα άλλαζαν σε μια περίοδο αλλαγής. Τώρα νομίζω η σύγχρονη γενιά, επειδή εμείς περάσαμε όλο αυτό το πράγμα με την οικονομική κρίση, νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο έτσι ετοιμοπόλεμη και πιο σκληραγωγημένη, αν θες. Από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, το πιο σκληρό για σένα και το πιο επίφοβο, ειδικά από τη στιγμή που είσαι πατέρας, ποιο είναι, ποια κατάσταση, ποια συνθήκη? Καταστάσεις οποίες δεν θέλω ούτε καν να τις βάλω στο κεφάλι μου. Νομίζω ότι πάνω από όλα τα θέματα υγείας, αν αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα, ας πούμε, με θέμα υγείας, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα κάποιος να ανταπεξέλθει, ας πούμε, εύκολα. Και από εκεί πέρα, όσον αφορά κοινωνικά, σίγουρα πάντα θα υφίσταται το θέμα των... και ειδικά τώρα έχει ενταθεί, νομίζω, από ό,τι βλέπω, το θέμα με τα ναρκωτικά, έτσι, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο καίει κάθε γονέα. Και από εκεί και έπειτα όλη αυτή η υπερπληροφόρηση η οποία υπάρχει μπορεί να ανοίγει παράθυρα στα παιδιά τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε δύσβατα και επικίνδυνα μονοπάτια. Δηλαδή το ότι έχει ένα παιδί, ας πούμε, τη δυνατότητα να ανοίγει το iPhone, ξέρω εγώ, ή κάποια ηλεκτρονική συσκευή και να μπορεί να μπει σε κόσμους τους οποίους και να λάβει εικόνες οι οποίες ενδεχομένως να κάνουν κακό σε μια παιδική ψυχή, είναι λίγο επικίνδυνο, είναι λίγο επίφοβο. Η βία έχει εισβάλει από... είναι και ένα ζήτημα της υπερπληροφόρησης. Ανέκαθεν εγώ πιστεύω ότι υπήρχε βία. Απλώς τώρα αυτή τη βία τη συναντάμε πολύ εύκολα, αν όχι άμεσα, τη συναντάμε έμεσα. Δηλαδή ανοίγοντας, όπως είπα πριν, το διαδίκτυο, βλέποντας κάποιες εικόνες, διαβάζοντας για διάφορα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, τα μαθαίνουμε πολύ πιο γρήγορα όλα αυτά. Ανέκαθεν νομίζω ότι υπήρχαν κρούσματα βίας. Δεν ξέρω καν τι είμαι, ποιος είμαι. Το μόνο ίσως που ξέρω σίγουρα για μένα, και δεν το λέω τώρα για εμπορευματικούς λόγους, επειδή πάμε να κάνουμε τη συγκεκριμένη παράσταση, το μόνο σίγουρο που ξέρω είναι ότι έχω πάρει πάρα πολύ σοβαρά το ρόλο του πατέρα. Αυτό είναι η μόνη σταθερά στη ζωή μου. Τώρα από εκεί και πέρα, μικρά γεγονότα, μεγάλα γεγονότα, σίγουρα τα πάντα μας διαμορφώνουν το χαρακτήρα μας. Εντάξει, ένα πολύ κομβικό σημείο ήταν ότι η γέννηση του γιού μου, ας πούμε, και μετά από 20 μέρες που έφυγε ο πατέρας μου. Ένα κομβικό σημείο. Ένα άλλο κομβικό σημείο ήταν μια ερωτική απογοήτευση που είχα στα 20, που η οποία το είχα αντιμετωπίσει λίγο πιο ίσως. Αλλά νομίζω ότι και όλες αυτές οι εμπειρίες με έχουν κάνει πολύ πλουσιότερο. Την απώλεια του πατέρα σου, όπως και την απώλεια γενικώς του όνειου ενός αγαπημένου προσώπου, είναι κάτι το οποίο το ξεπερνάει κάποιος ή το κουβαλάει για πάντα? Νομίζω ότι είναι σαν την πληγή η οποία αφήνει σημάδι. Είναι μια πληγή η οποία όσο να είναι σιγά σιγά μικραίνει, αφήνει όμως την αμοιχή πάντα. Ναι, μένει αυτοί που φύγανε με αυτούς που φύγανε και αυτοί που μένουν με αυτούς που μένουν, αλλά ειδικά όταν έχεις μια σχέση η οποία, όταν είχες μια σχέση η οποία ήταν τόσο καλή, την κουβαλάς πάντα μαζί σου. Την κουβαλάς και με αγάπη, με νοσταλγία. Ανήκεις σε αυτούς που σε ορισμένες περιπτώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις, θα ήθελαν να είναι ο πατέρας τους εδώ για να δει κάτι, να τους πει κάτι? Βέβαια. Σχεδόν κάθε μέρα, ας πούμε, άρε πατέρα, λέω, πού είσαι, να δεις. Είτε όταν συμβαίνει κάτι το οποίο χρειάζομαι βοήθεια, έτσι, είτε όταν συμβαίνει κάτι το οποίο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί του και να νιώσει, ας πούμε, χαρά, ξέρεις, περηφάνεια ενδεχομένως. Να νιώσει. Είναι ωραίο να νιώθεις ότι οι γονείς σου είναι περήφανοι για σένα. Είναι ωραίο συνέστημα. Το μεγαλύτερο στήριγμά σου? Η Θάλια. Η Θάλια και οι αδελφές μου και η μητέρα μου, αλλά η Θάλια είναι σημείο αναφοράς. Είναι το στήριγμά μου, είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο βράχος μου. Ήταν μια πολύ ευτυχή συγκυρία αυτό που συνέβη με τον Τζόνι. Εγώ της πρότεινα της Θάλιας και της λέω, βασικά δεν της πρότεινα, της λέω θα το κάνεις, γιατί ήθελα ένα τρίτο μάτι, γιατί στην αρχή είχε μια συστολή. Και νομίζω ότι η σκηνοθετική σύλληψη της Θάλιας, αυτό που είχε, ας πούμε, να είμαι
με τον τρόπο τέλος πάντων με τον οποίο είμαι επί σκηνής και βρίσκομαι επί σκηνής στον Τζόνι, αλλά και η όλη της ματιά πάνω στο έργο συνολικά, νομίζω ότι ήταν, έχει φανεί τουλάχιστον και από τον κόσμο δηλαδή. Δεν, το λέω με πολύ μέτρο, δεν το λέω για να πω ότι κάναμε κάτι σημαντικό. Η Θάλια έχει κάνει κάτι σημαντικό εκεί πέρα όμως. Ήταν πολύ έξυπνη και πολύ εμπεριστατωμένα έξυπνη η σύλληψη, η σκηνοθετική η οποία είχε για το συγκεκριμένο έργο. Και περνάει πάρα πολύ δυνατά τα μηνύματα του Τράμπο, αλλά και της θεατρικής απόδοσης της Αδαμίδου της Σοφίας. Κάνω πράγματα τα οποία με αφορούν, κάνω πράγματα τα οποία μ' αρέσουν και νιώθω ότι υπηρετώ αυτό που αποφάσισα να κάνω στα 19 μου, όταν μπήκα στη δραματική σχολή, με πολύ συνέπεια και με πολύ έτσι όρεξη για αυτό που κάνω. Άρα κάτι γίνεται σωστά. Και τη δουλειά σου για ποιο λόγο εξακολουθείς να την αγαπάς? Για τις συναντήσεις, πάρα πολύ. Για τις συναντήσεις με κείμενα, για τις συναντήσεις με ρόλους και κατά κύριο λόγο για τις συναντήσεις με ανθρώπους. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή φέτος, δηλαδή συναντήσεις. Το να ανέβεις, ας πούμε, τότε με τον Μιχαλακόπουλο που μου έκανε την τιμή και με ανέβασε επί σκηνής μαζί του για 2 χρόνια. Ας πούμε, έτσι ήταν το βαρύ ξεκίνημα, αν θες, τότε της πορείας. Η συνάντηση με τον Λεβάν Τσουλάτζε που συνεργαστήκαμε και κάναμε έργα ρεπερτορίου στο Θέατρο Άνεσης. Και τώρα, ας πούμε, δεν ξεχνάω τώρα, μπορεί να ξεχνάω κάποιους ανθρώπους, φυσικά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, αλλά λέω τι μου έρχεται έτσι πολύ πιο γρήγορα στο μυαλό. Και τώρα η συνάντηση με τον Βασίλη νομίζω ότι είναι, πέρα από τη φιλία η οποία μας συνδέει, γιατί είμαστε και φίλοι με τον Βασίλη, δεν είχαμε δοκιμαστεί ποτέ επαγγελματικά μαζί, νομίζω ότι είναι μια σχέση ζωής θεατρικής. Είναι μονικός ο άνθρωπος. Καταρχάς είναι μονικός. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Και στη δουλειά μας, όπως και σε κάθε δουλειά νομίζω, αν την αγαπάς ειδικά, αν είσαι μονικός με αυτό, μπορείς να κάνεις θαύματα. Μελετηρός, ξέρει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Ξέρει τα πάντα γύρω από το έργο, ξέρει τα πάντα γύρω από το Strindberg, παρότι το έργο είναι με αφορμή τον πατέρα του Strindberg, έτσι, γιατί έχει γίνει μια αναγωγή στην ελληνική πραγματικότητα, όπως ανέφερα πριν. Το πόσο αγαπάει τους ηθοποιούς, πάρα πολύ σημαντικό, και το ότι έχει ταλέντο. Σημαντικά πράγματα. Και τα μελλοντικά σου όνειρα, σχέδια, επιθυμίες? Παλιά έκανα πιο πολλά. Τώρα βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή μου αρέσει που πάρα πολύ, ας πούμε, που ο Τζόνι έχει πάρει την πορεία του και θα συνεχιστεί και στο Επικολωνό για τα δευτερότερτα. Είμαι στη σφαίρα του πατέρα, του θέατρου Αποθήκη. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία, χαίρομαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους με τους οποίους βρίσκομαι μαζί, με τη Μαρίνα την Ασλάνογλου, τον Ιωσήφ, τον Ιωσήφιδη, την Νικολέτα τη Χαρατζόγλου και τη Γιάννα τη Σταυράκη. Χαίρομαι που είμαι με αυτούς τους ανθρώπους και συνταξιδεύω. Και ίσως είναι και η πρώτη φορά. Πόσα χρόνια, είναι 15 χρόνια είμαι ηθοποιός, 14. Ίσως είναι η πρώτη φορά που έχω μπει τόσο πολύ και τόσο γερά στη διαδικασία της πρόβας. Στη διαδικασία της δουλειάς αυτής καθ' αυτής. Χωρίς να με αφορά τίποτα άλλο και να με αφορά μόνο ο ρόλος μου, μόνο το ταξίδι αυτό. Λοιπόν, ο επόμενος κύριος φοράει συνήθως γκρι τισέρτ και τζιν παντελόνι. Γιατί λέει δεν θέλει να ασχολείται πολύ με αυτά. Καθόλου φίλος μου δηλαδή. Αφήστε που φταίει και για το 1/3 των ετήσεων διαζυγίων που έγιναν το 2011 στη Βρετανία. Φταίει και για το ότι η μάνα μου έχει Facebook και μου αφήνει σχόλια κάτω από κάθε φωτογραφία. Μέχρι και γράφημα έχει γίνει η ζωή του. Τι άλλο. Δείτε και μόνοι σας.
Πάλι πέρασε η ώρα και εγώ πρέπει να φύγω. Εσείς όμως να μείνετε και να περιμένετε με ανυπομονησία το επόμενο μας ραντεβού. Θα το κάνετε? Να το κάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά, καλό σας βράδυ.